η κοινωνική σωτηρίας, η αντικυβέρνηση που αναδείχθηκε από την κορυφαία κοινωνική ανατροπή του καιρού μας, που χρειάζεται μεν κοινοβουλευτική στήριξη, προπαντός όμως χρειάζεται και να ζητάει κοινωνικά στηρίγματα σήμερα και στο μέλλον, για να προχωρήσει σύμφωνα με τη λαϊκή βούληση με στρατηγικό στόχο την κοινωνική αλλαγή. Η ελληνική κοινωνία στήριξε και στηρίζει τις ελπίδες της στο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι χορηγός αξιοπρέπειας, όπως ακούστηκε σήμερα. Ένα ευρύ κοινωνικό μέτωπο παλεύει και ανακτά αξιοπρέπεια και λόγο, διαλύοντας τα ασφικτικά νεοφιλελεύθερα πλαίσια των μνημονιακών δεσμεύσεων. Η κυβέρνηση με τη σειρά της έχει δεσμευτεί ότι πρώτη στο μέλημά της είναι οι ανάγκες των ανθρώπων. Και οι ανάγκες αυτές είτε αφορούν δικαιώματα που συγκροτούν τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης, είτε απαραίτητα κοινωνικά αγαθά, αγνοήθηκαν και καταπατήθηκαν βάναυσα από τις μνημονιακές κυβερνήσεις, οι οποίες αυτές κυβερνήσεις επιτέθηκαν με ιδιαίτερη μανία κατά του κράτους πρόνοιας, επιστρατεύοντας νόμους, πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ακραίες νεοφιλελεύθερες πρακτικές, αλλά κυρίως τον κοινωνικό αυτοματισμό, την κατασυκοφάντηση των κοινωνικών ομάδων που χρειάζονται κοινωνική προστασία, τη διάλυση αυτών των ίδιων των δικτύων κοινωνικής προστασίας που υπήρχαν. Έτσι οδηγηθήκαμε στην ανθρωπιστική κρίση, έξω από κάθε ευρωπαϊκό κεκτημένο, παρείες της παγκόσμιας οικονομικής αλληγαρχίας που αξιακά απαιτεί μηδενικό κοινωνικό κράτος. Οι δίθεν μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στον χώρο της υγείας που θέλω να ασχοληθώ, οδήγησαν στο αποκλειστικό ενδιαφέρον για τις συλλογιστικές ισορροπίες. Ενώ το δόγμα του ορίου των δαπανών ταβανιού του 6% του ΑΕΠ για τις δαπάνες υγείας έχει προς τα κάτω γύρω στο 4,5% του ΑΕΠ, είχε σαν αποτέλεσμα την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των φορέων της δημόσιας υγείας. Αναφέρθηκε και ο συνάδελφος της Μαλένιος τοπικά για τις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, την απαξίωση και εγκατάλειψη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και δημιουργία συνθήκων υγειονομικής φτώχειας και αποκλεισμού. 3 εκατομμύρια είναι ανασφάλιστοι πολίτες, αλλά και το σύνολο των υπολείπων, όλοι μας δηλαδή, κατά περίπτωση, λειτουργικά ανασφάλιστοι που πρέπει να συμβάνουν όλο και περισσότερο εξιδίων στις υγειονομικές τους ανάγκες. Τραγική έλλειψη κλινών στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Έχουμε 600, εκ των οποίων 150 κλειστές από έλλειψη προσωπικού, στο σύνολο των 2.000 περίπου απαραίτητων, και οδηγούμαστε κάθε χρόνο σε απώλεια 2.500 συνανθρώπων μας. Πλήρης είναι και η διάλυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, πλήρης και η παράλυση της επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας, με το ΕΚΑΒ να στερείται και οχημάτων και πληρωμάτων και ζωές να χάνονται άδικα στο δρόμο. Καθημερινές συνθήκες κοινωνική βαβαρότητας αντιμετωπίζουν κυρίως οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με τα μεγαλύτερα προβλήματα και οι πιο φτωχές ομάδες του πληθυσμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, 32% των καρκινοπαθών δεν έχουν πρόσβαση σε ειδικό γιατρό και 28% δεν μπορούν να πάρουν τα φαρμακά τους. Χιλιάδες άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις υποβάλλονται σε συμμετοχή στη φαρμακευτική τους αγωγή, χιλιάδες παιδιά είναι ανεμβολίαστα. Την ίδια ώρα που οι προηγούμενες κυβερνήσεις αποασφάλιζαν τους ανθρώπους, άνοιγαν τις πόρτες τους σε αυτούς μια σειρά από κοινωνικές δομές αλληλεγγύης, τα κοινωνικά ιατρία και τα κοινωνικά φαρμακεία αλληλεγγύης, που εκτός όλων των άλλων κατάφεραν να κρατήσουν ζωντανό το αίτημα της ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης όλων των ασθενών στη δημόσια φροντίδα υγείας. Οι προγραμματικές δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού μας χθες και του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας σήμερα, σύμφωνα με τις οποίες μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, θα οικοδομηθεί ένα δημόσιο δωρεάν ποιοτικό σύστημα υγείας για όλους τους πολίτες της χώρας, με εργαλεία την ανάσχεση της ροής των δημόσιων πόρων προς τον ιδιωτικό τομέα, την ουσιαστική στήριξη των δομών υγείας σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές και τη δημοκρατική αναδιάρθρωση της διοίκησης του συστήματος, δίνουν μια σταθερή βάση και τη στήριξη του μόνιμου στόχου της αριστεράς, την οικοδόμηση δηλαδή ενός εθνικού συστήματος υγείας, το οποίο θα έχουν
δωρεάν και ισότιμη πρόσβαση όλοι ανεξαίρετα οι κάτοικοι της χώρας, ανεξάρτητα από ασφαλιστικές ή άλλες προϋποθέσεις. Η κυβέρνηση θα καταργήσει πολύ σύντομα τα χαράτσια, όπως λεγόντανε τα ισοδύναμα μέτρα της ανισότητας, δηλαδή τα 5 ευρώ για την πρόσβαση στις δομές υγείας και το 1 ευρώ αναφαρμακευτική συνταγή. Θα στηρίξει την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια φροντίδας υγείας με προσλήψεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και θυμίζω τα αιτήματα των εργαζόμενων στις δομές αυτές για άμεσες ανάγκες 2.500 γιατρών ΕΣΥ και 5.000 νοσηλευτών. Θα καταργήσει την ΕΣΑΝ ΑΕ, την εταιρεία δηλαδή τιμολόγησης των υπηρεσιών υγείας στα νοσοκομεία και οικονομικής διαχείρισης, που νομοθετήθηκε τελευταία στα πλαίσια του ανταγωνισμού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας και τελεί υπό την εποπτεία Γερμανών συμβούλων, που ελπίζω άμεσα να διακοπεί τόσο η συνεργασία του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας με την εταιρεία GIS, τόσο και με την Action Health και με τις υπόλοιπες τροϊκανικές δυνάμεις και υπολείμματα στον χώρο της υγείας. Η κυβέρνηση θα καλύψει ενεργητικά τις ανάγκες των ανασφάλιστων σε κλινικές και εργαστηριακές υπηρεσίες υγείας και δωρεάν φαρμακευτική αγωγή σε όσους είναι κάτω από τα όρια της ακραίας φτώχειας. Κρατάμε τη δέσμευση της κυβέρνησης για διαφάνεια σε προμήθειες και συμβάσεις σε νοσοκομεία και τη διαπίστωση του αναπληρωτού Υπουργού Οικονομικών για τετραπλάσιες τιμολογήσεις νοσοκομειακών ειδών σε σύγκριση με τις τιμές του παρατηρητηρίου. Κρατάμε την οδηγία του Υπουργού Υγείας για άμεσο διαχειριστικό έλεγχο στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, το ΚΕΛΠΝΟ, που δεν καταφέραμε, την ανοχή σας κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ, που δεν καταφέραμε για 2,5 χρόνια την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο να ελέγξουμε και να αποκαλύψουμε τις ήδη υφιστάμενες δικαστικές περιπέτειες, τις ήδη υπόλογες καταστάσεις στην οποία έχει περιπέσει. Τον οργανισμό επίσης, τον έλεγχο του Οργανισμού για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών με αδικαιολόγητα χρέη προς τα κέντρα πρόληψης, το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, το ΕΚΕΠΗ και τον Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων ΟΕΜ. Τελειώνοντας, θέλω να αναφερθώ στις συνθήκες υγείας των αόρατων εκείνων ανθρώπων, των μεταναστών χωρίς χαρτιά, που είτε στα κέντρα κράτησης που πρέπει άμεσα να καταργηθούν, είτε στα αστυνομικά τμήματα ανά την Ελλάδα, είτε στους δρόμους των πόλεων και των χωριών μας, παραμένουν χωρίς καμιά φροντίδα υγείας. Ειδικά αυτοί οι κρατούμενοι ασθενείς μετανάστες χωρίς χαρτιά, αλλά και οι κρατούμενοι ποινικοί στα νοσοκομεία και τις φυλακές, τα νοσοκομεία των φυλακών της χώρας, βιώνουν βασανισμό και πόνο και χρειάζεται, εκτός των κοινωνικών ιατρίων που ασχολούνται σήμερα, να ενσκύψουμε και όλοι μαζί, κυβέρνηση και ελληνική κοινωνία, και να φερθούμε σαν άνθρωποι. Κυρία Πρόεδρε, είμαστε σήμερα οι κυβερνητικοί βουλευτές μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση. Με τη ριζοσπαστική αριστερά στην κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας και εμείς όλοι με αγωνία και προσμονή, με αγάπη και τρυφερότητα, θα έλεγα, σε μια λαογέννητη και νέα κυβέρνηση, στηρίζουμε με λογισμό και όνειρο τα πρώτα της βήματα, τις πρώτες κυβερνητικές δεσμεύσεις, με το λαό όμως και τα κινήματα στους δρόμους να τεινωθούν πάντα σε υψηλότερες κατακτήσεις. Ευχαριστώ.